Η εικονική αυτοπαραγωγή, η οποία σήμερα γίνεται πράξη στο επίπεδο του Δήμου και με το συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό που εγκαταστήσαμε, θεωρούμε ότι πρέπει να πάρει γενικότερα χαρακτηριστικά, να μην αγγίζει μόνο τους ΟΤΑ, να ακουμπήσει και τις επιχειρήσεις, ακόμα και τα νοικοκυριά μας. Και εννοώ τους πολίτες μας, οι οποίοι το έχουν ανάγκη και μέσα στις συνθήκες της κρίσης για πολλούς λόγους. Θεωρώ λοιπόν ότι η συζήτηση που έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για όλα αυτά πρέπει να βρει ευήκοα ότα σε ό,τι αφορά τις απόψεις που εκφράζονται από τους Έλληνες πολίτες και τους τεχνικούς φορείς της χώρας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτά τα μέτρα που θα είναι προς το συμφέρον και του περιβάλλοντος και της οικονομίας. Η Λάρισα, ένας μεγάλος δήμος της χώρας, νομίζω ότι στέλνει αυτό το πολύ σημαντικό βήμα και λέει καθαρά προς όλους ότι είναι θετικό βήμα για το περιβάλλον και για την οικονομία και πρέπει να γίνει από όλους.